ειδικά για τους αποφύτους ελληνικών σχολείων, δεν λέω ελληνόπαιδες, γιατί όλα τα παιδιά που τελειώνουν ελληνικά σχολεία πλέον έχουν αυτό το δικαίωμα, μπαίνουν σε ειδικό ποσοστό θέσεων, με χαμηλότερες βάσεις, καταλαμβάνουν θέσεις στα πανεπιστήμια της Κύπρου. Δηλαδή η Κύπρος δίνει ένα ποσοστό θέσεων στα πανεπιστήμια της για νέους νέες που τελείωσαν εδώ το Λύκειο. Μπαίνουν λοιπόν με χαμηλότερες βάσεις και με κάποια σύνδεση. Εξετάσεις πανελλαδικές. Δηλαδή με τις πανελλαδικές που κάνουν εδώ οι μαθητές έχουν δικαίωμα να δηλώσουν για σχολές της Κύπρου. Κάτι άλλο? Ναι. Τελικά τι να σπουδάσουμε? Ξέρω ότι όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά και είναι λίγο μπερδεμένα. Και προβληματίζονται και οι μαθητές και εμείς οι μεγαλύτεροι. Τι να μάθουμε τελικά? Και αξίζει τον κόπο να σπουδάσουμε? Και τι είναι αυτό, τι να επιλέξουμε? Έχουμε κάνει μια ιστοσελίδα και έχουμε κάνει ένα οδηγό σπουδών. Η ιστοσελίδα λέγεται mysep.gr και εκεί έχει πολλές πληροφορίες για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι προσπάθεια των κάποιων και εσύ, των συμβουλευτικής. Επίσης είναι αυτή η ιστοσελίδα του ΕΟΠΕΠ, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που μεταξύ των άλλων έχει και ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Κάνοντας ο μαθητής αυτό το τεστ, ο νέος ή νέα, να όλα αυτά τα παιδάκια μπήκαν εκεί και είναι χαρούμενα, βλέπει κάποια πράγματα για την προσωπικότητά του και μπορεί να βοηθηθεί αυτή η ιστοσελίδα και να δει αν είναι πρακτικός τύπος, δηλαδή αν του πάει να δουλεύει με εργαλεία, με μηχανήματα, αν είναι ερευνητικός, αν θέλει δηλαδή σπουδές πάνω σε που απαιτούν, αν θέλει εργασία που απαιτούν, που απαιτεί σπουδές, καλλιτεχνικός τύπος, αν του πάει, του αρέσει να εκφράζεται με το σώμα, με την κίνηση, αν είναι κοινωνικός, αν θέλει